Βλάσης Αρτζίδης, ιστορικός. Είναι πολύ σημαντικό ότι βρισκόμαστε σε αυτό το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ που αποδεικνύει μια πολυπολιτισμικότητα και μια κατανόηση του κοινωνικού χώρου πρωτοφανή στην πολιτική μας ιστορία. Εγώ, για παράδειγμα, προέρχομαι από το χώρο των μαθηματικών που αποφάσισε να επιλέξει ως επιστημονική κατεύθυνση την ιστορία για να ασχοληθεί με τις λευκές σελίδες. Και οι λευκές σελίδες ήταν τα όσα συνέβησαν στην Ανατολή εκείνη την περίοδο του μεγάλου μετασχηματισμού που εμείς τα ξέρουμε ως μικρασιατική καταστροφή, και έτσι ασχολήθηκα επισταμένος και σε βάθος με την ιστορία των ελληνικών κοινοτήτων στον Πόντο, στη Μικρασία, στην Ανατολική Θράκη, αλλά και με τον ελληνισμό της Σοβιετικής Ένωσης. Μια πολύ σημαντική ιστορία και ένας μεγάλος πληθυσμός που για δεκαετίες έμεινε εκτός της επίσημης αντίληψης της νεοελληνικής ιστορικής εμπειρίας. Έτσι λοιπόν, μετά από 7 δεκαετίες, όλα αυτά ήρθαν στην επιφάνεια. Έχουμε μια δυναμική, υπάρχει ένα μεγάλο τραύμα σε μεγάλα μέρη του δικού μας πληθυσμού, άρα η δυνατότητα έκφρασης αυτών των πραγμάτων είναι πολύ σημαντική, όπως σημαντική είναι και το ότι κάποιοι κατανόησαν αυτό το κενό και αυτή την έλλειψη. Όπως επίσης κατανόησαν ότι σε μια Ευρώπη που αλλάζει, που αναβαθμίζεται σε ένα επίπεδο πρωτοφανές η ακροδεξιά και οι αντιδραστικές αντιλήψεις, πόσο η δική μας προσφυγική εμπειρία που σχετίζεται με τις γενοκτονίες, με τις εθνικές εκαθαρίσεις πληθυσμών, με τη βίαιη προσφυγοποίηση, δηλαδή με τη στοχοποίηση πληθυσμών που ήταν διαφορετική από το πολυπολιτισμικό μοντέλο που αφισβητούσαν οι επίσημες εξουσίες, πόσο σημαντικό είναι σήμερα να γίνει γνωστό στην Ευρώπη και να χρησιμοποιηθεί ως ένα μέσο αποτροπής αυτής της ακροδεξίας ανόδου.